Σε απεμπλοκή οδήγησε τελικά η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με τη συμμετοχή των εργαζομένων, της διοίκησης του ΑΣΤ και εκπροσώπων των συναρμόδιων Υπουργείων. Οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης δεν θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους εφόσον λάβουν όσα τους οφείλονται. Έτσι λοιπόν δεν τίθεται θέμα κινητοποιήσεων στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης αν αυτά τα οποία σήμερα συνυπογράψαμε συμφωνηθούν και τελειώσουν. Τι περιλαμβάνουν αυτά που συνυπογράψαμε? Υπάρχει μια διαδικασία ώστε να γίνει μια ομάδα εργασίας να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα του Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας, να εκταμιευθούν κάποια χρήματα ώστε οι εργαζόμενοι να πάρουν τα δεδουλευμένα τους. Μην ξεχνάτε ότι οι εργαζόμενοι κλείσαν τρίτο μήνα χωρίς να είναι πληρωμένοι. Και από την άλλη πλευρά δεσμεύτηκε και ο ΑΣΤ και τα Υπουργεία ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό αυτή η διαδικασία με την ομάδα εργασίας. Στη σύσκεψη που συμμετείχαν οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Εργασίας και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, αποφασίστηκε να προκαταβληθούν οι κρατικές εισφορές προς τον ΟΑΣΤ των τριών προσεχών μηνών για να μπορέσει ο οργανισμός να πληρώσει τους εργαζομένους. Η δέσμευση της διοίκησης του ΟΑΣΤ να καταβάλει από τώρα και στο εξής μίνιμουμ το 18% των εσόδων από τα κόμιστρα για να εξοφλεί συστηματικά και σταδιακά τα δεδουλευμένα που χρωστάει. Το δεύτερο είναι ότι με την δέσμευση που αναλήφθηκε από το Υπουργείο Υποδομών θα γίνουν προκαταβολές σε σύντομο χρονικό διάστημα των δόσεων για τις αντιστρατευτικές εισφορές του Υπουργείου προς τον ΟΑΣΤ με την προϋπόθεση ότι αυτά θα πάνε για να εξοφληθούν όλα τα χρεωστούμενα για τους εργαζόμενους. Επίσης υπήρξε η δέσμευση ότι θα καταβληθεί προς τον ΟΑΣΤ σε σύντομο χρονικό διάστημα το ποσό των 2.400.000 ευρώ για την κάλυψη μετακίνησης πολυτέκνων και άλλων κοινωνικών κατηγοριών για το 2016. Και βεβαίως και ως αρμόδιο Υπουργείο θα πάρουμε και τις πρωτοβουλίες εκείνες ώστε να ανοίξει αυτή η κουβέντα και να μπει ένα πλαίσιο στη λειτουργία του ΟΑΣΤ για το καλό, για το δημόσιο συμφέρον, για το καλό και της πόλης. Ό,τι αφορά την τακτική επιχορήγηση, ξέρετε, βεβαίως που συνεννόηση με τον Υπουργό, αλλά έχει να κάνει και με το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή πρέπει να συνεννοηθούμε, αν υπάρχουν τα διαθέσιμα, πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση. Ωστόσο, ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος επεσήμανε ότι η κρατική επιδότηση του ΟΑΣΤ θα πρέπει να γίνει με απόδοση λογαριασμού. Είναι αληθές ότι όταν υπάρχει μια ιδιωτική επιχείρηση όπως είναι ο ΟΑΣΤ, για να ασκηθεί αυτή η κοινωνική πολιτική, πρέπει να υπάρχει επιδότηση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Αυτή η επιδότηση όμως πρέπει να γίνεται με απόδοση λογαριασμού, να μην γίνεται πάρτι. Ο στόχος μας είναι προφανώς διτός. Πρώτον, να αποκατασταθεί η δημόσια υπηρεσία των συγκοινωνιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το δημόσιο της αγαθότητας της μεταφοράς δεν πρέπει να εξαρτάται από την αγορά και μόνο. Εμείς πήραμε, έχουμε δώσει τα δελτία που δίνουν για να ταξιδεύουν δωρεάν, έτσι. Αυτό είναι καθάριση, γίνεται καθάριση. Παράδειγμα, έχουμε 12.000 περίπου 600 τόσα. Ακριβώς πόσα δίνουν. Επί αυτού εμείς ζητάμε τα χρήματα. Δεν τα ζητάμε χωρίς καθάριση. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα οργανώσει άμεσα διαδικασίες διαλόγου για το μέλλον του ΟΑΣΤ με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με απότερο χρονικό ορίζοντα το τέλος Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνίων Θεσσαλονίκης θα πρέπει να υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης. Τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ θα πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολογιά τους.